Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σα καλωσορίζω στο κανάλι μα στο YouTube. Θα είμαι υπερβολική αν σα θυμίζω συνέχεια όσοι δεν κάνατε εγγραφή στο κανάλι να πατήσετε το κουμπάκι για εγγραφή και το κουμπάκι, το καμπανάκι για να σα έρχονται ειδοποίησει. Και αν σα αρέσουν τα βίντεο, να τα μοιράζεστε με φίλου σα και να πατάτε like. Λοιπόν, έχουμε θεματάρα σήμερα. Ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, πολύ χρήσιμο, ειδικά σε όσους έχουμε ε, υπό τη φροντίδα μας ή υπό την έγνοια μας α, ανθρώπους μεγαλύτερου σε ηλικία, όταν φροντίζουμε γονείς, θείους και τα θείες, γιατί υπάρχει ένα στοιχείο στη συμπεριφορά και των μικρών παιδιών αλλά και ανθρώπων μεγαλύτερων σε ηλικία, το οποίο δυσκολεύει πάρα πολύ τη φροντίδα τους. Ένα κοινό χαρακτηριστικό δηλαδή που μπορεί να έχουν άνθρωποι μεγαλύτερη ηλικία και άνθρωποι μικρή ηλικία όπως είναι τα παιδιά και οι έφηβοι. Και αυτό είναι η χειριστικότητα. Χειριστικότητα είναι η συμπεριφορά η οποία είναι επίτηδες καμουφλαρισμένη ώστε εκείνος που εξασκεί τη χειριστικότητα, να μπορεί να χειριστεί τον άνθρωπο στον οποίο εξασκεί τη χειριστικότητα για να γίνει το δικό του. Ε, και χειραγώγηση μπορεί να ονομαστεί η χειριστικότητα. Και είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο με φυσιολογικό τρόπο έχουν τα παιδιά. Τα παιδιά είναι χειριστικά λόγω της εγκεφαλικής τους ανάπτυξης και του σταδίου του ανάπτυξιακού στο οποίο βρίσκονται γιατί δεν έχουν ε, τις εγκεφαλικές δυνατότητες και δυνάμεις που έχουμε οι ενήλικες ούτω ώστε να διεκδικήσουν αυτό που θέλουν με λογικό τρόπο και με επιχειρηματολογία Χειριστικότητα επίσης μπορούν να έχουν ενήλικες άνθρωποι με δυσλειτουργικά στυλ προσωπικότητας. Όπως είναι για παράδειγμα ο ναρκισισμός αλλά και η συνεξάρτηση. Ναι η χειριστικότητα παρατηρείται, συναντάται και σε ανθρώπους που είναι εναρκησιστές, εγωκεντρικοί δηλαδή, άνθρωποι χωρίς ενσυναίσθηση που θέλουν συνεχώς να γίνεται το δικό τους, αλλά και άνθρωποι που είναι συνεξαρτόμενοι, άνθρωποι οποίοι προσκολούνται πάνω στους άλλους ανθρώπους προκειμένου να νιώσουν κάποια ασφάλεια. Και σε αυτή τους την προσκόλληση μπορεί να πιστεύουν, να νιώθουν ότι δίνουν τα πάντα για τον άλλον, αλλά στην ουσία έμεσα εξασκούν και χειριστικότητα. Λοιπόν, δεν είναι δηλαδή προνόμιο των αρχισιστών η χειριστικότητα, το λεγόμενο manipulation, μπορεί να γίνεται ασυναίσθητα, όχι επίτηδες, υποσυνείδητα και από ανθρώπους που είναι συνεξαρτώμενοι. Απλοϊκά μιλώντας, όταν ένας άνθρωπος δεν έχει επιλύσει τα εσωτερικά του προβλήματα και δεν έχει βάλει σε τάξη τον εσωτερικό του κόσμο, και δεν έχει δουλέψει με το υποσυνείδητό του και δεν έχει ξεπεράσει τα τραύματα του δεν έχει ψυχοεκπαιδευτεί, δεν έχει ψυχοθεραπευτεί δεν έχει οριμάσει ψυχοσυναισθηματικά μπορεί ακόμη και αν δεν είναι κακοήθης άνθρωπος όπως είναι ένας ναρκισιστής να λειτουργεί με χειριστικότητα η χειριστικότητα είναι συνώνυμη με την πονηριά είναι συνώνυμη με, την... με το ξεγέλασμα και γενικότερα ένας άνθρωπος που χειρίζεται τους άλλους ανθρώπους παρουσιάζεται ως κρίμα, ως καημένο, κάνει επίκληση στο συνέστημα κάνει τους άλλους να νιώσουν τροπή, να νιώσουν λύπηση, να νιώσουν ευθύνη ούτως ώστε να γίνει το δικό του. Όπως είπα και προλίγου, αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό στα μικρά παιδιά. Τα μικρά παιδιά δεν έχουν πολλούς τρόπους για να προστατέψουν τον εαυτό τους, για να καλύψουν τις ανάγκες τους, να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα τους ή να καταφέρουν να φέρουν εις πέρα στις επιθυμίες τους. Οπότε καταφεύγουν πολύ απλά στη χειριστικότητα. Παραδείγματα χειριστικότητας είναι ένα παιδάκι το οποίο κλαίει και χτυπιέται μέχρι να το αγοράσει η μάνα του ένα παιχνίδι το οποίο έχει δει ξέρω σε ένα σούπερ μάρκετ, σε ένα περίπτερο το οποίο δεν το χρειάζεται, το οποίο είναι ένα παιχνίδι που θα ασχοληθεί για τρία λεπτά και θα το παρατήσει, αλλά κλαίει και οδύρεται προκειμένου να πάρει εκείνο το παιχνίδι. Και πολύ συχνά οι γονεί υποκύπτουμε στη χειριστικότητα των παιδιών. Ε, η χειριστικότητα επίση μπορεί να είναι ένα παιδί να έρθει ένα καλό πρωί και να πει: Πονάω την κοιλιά μου, δεν νιώθω καλά, είμαι άρρωστο, είμαι άρρωστη, δεν μπορώ να πάω στο σχολείο, να προσποιηθεί δηλαδή ότι έχει κάποια συμπτώματα, ούτω ώστε να ξεφύγει από το σχολείο. Λοιπόν, ξαναλέω, στα παιδιά είναι φυσιολογική και δικαιολογημένη η χειριστικότητα. Όταν όμω ένα άνθρωπο ενηλικιώνεται ψυχοσυναισθηματικά, μετά την ηλικία των 26 ετών στα κορίτσια και των 28 στα αγόρια, περιμένουμε και ελπίζουμε ότι θα κατασταλάξει σε ένα υγιέ στυλ προσωπικότητα και να είναι ένα ξεκάθαρο άνθρωπο. Να έχει ένα φυσιολογικό υγιέ στυλ προσωπικότητας και αυτό που θέλει να το λέει, να το εκφράζει, να το διεκδικεί ξεκάθαρα και να μην χειρίζεται του άλλου ανθρώπου. Αυτό όμω δεν συμβαίνει σε όλε τι περιπτώσει. Αρκετοί άνθρωποι ενηλικιώνονται ψυχοσυναισθηματικά, κουβαλώντα όμω σοβαρέ ελλείψει συναισθηματικής νοημοσύνης και υιοθετώντα δυσλειτουργικά στυλ προσωπικότητας όπως αυτό του ναρκισισμού ή ακόμη και αυτό της συνεξάρτησης. Εδώ σε αυτό το κανάλι πρέπει να μάθουμε, μάλλον θέλω να μάθουμε σε αυτό εδώ το κανάλι και να μάθω και εγώ πρώτη και καλύτερη ότι η συνεξάρτηση δεν είναι αρετή ότι η συνεξάρτηση είναι ελαττωματικός τρόπος σύνδεσης, ελαττωματικός τρόπος συμπεριφοράς, ελαττωματικός τρόπο και παρόλο που συνήθως οι συνεξαρτόμενοι άνθρωποι εμφανίζονται ως θύματα, μπορούν άμεσα και έμμεσα να είναι και θύτες, κυρίως όχι προς τους βασανιστές τους τόσο, όσο προς άλλους ανθρώπους με τους οποίους συνδέονται. Δηλαδή, για παράδειγμα, μια μητέρα που είναι συνεξαρτόμενη από έναν κακοποιητικό πατέρα και η οποία λειτουργεί διευκολυντικά ώστε ο πατέρας να συνεχίσει να κακοποιεί τα παιδιά του, βλάπτει ουσιαστικά τα παιδιά της. Μπορεί να παρουσιάζεται προς τα έξω ή να βλέπουμε εμείς απ' έξω «Μάνα μου την κακομύρα και είναι θύμα του πατέρα του κακού». Στην πραγματικότητα όμως, με την ανοχή της, με την χειριστικότητα της, με την πονηριά της, τραυματίζει και βλάπτει και τα παιδιά της. Το σημερινό μας θέμα γίνεται μια αφορμή, μια συνομιλία που είχα με μια γυναίκα ηλικίας 40 ετών η οποία μετά από το podcast με θέμα τη συναισθηματική μου μειξία, επικοινώνησε μαζί μου. Είναι μια γυναίκα την οποία τη γνωρίζω προσωπικός και μοιράστηκε μαζί μου τους προβληματισμούς της σε σχέση με τη μητέρα της. Όπως μου είπε, η μητέρα της είναι ασθενής, υποφέρει από τη διάγνωση που είχε εδώ και δύο χρόνια, διαγνώστηκε με ένα αυτοάνωσο νόσημα, το οποίο δεν είναι life-threatening, δηλαδή δεν είναι ε, μια ασθένεια που απειλεί άμεσα τη ζωή της, της προκαλεί όμως πόνο. Ε, είναι ένα αυτοάνωσο νόσημα που έχει σχέση με τις αρθρώσεις της. Και παράλληλα, ένα εξάμεινο μετά που διαγνώστηκε η μητέρα της με αυτή την πάθηση, ο πατέρας της απεβίωσε. Πέθανε. Ε, η κοπέλα είναι 40, η μάνα της τώρα είναι 67 και ο πατέρας της πέθανε σε ηλικία 76 ετών, ήταν μεγαλύτερος από τη μητέρα της. Από ό,τι μου είπε ο πατέρας της πέθανε από καρδιά και πέθανε ανώδυνα, δηλαδή στον ύπνο του. Ξύπνησαν το πρωί και δεν ήταν πλέον εν ζωή. Ωραίος θάνατος αυτός να πεθαίνεις ανώδυνα και να πεθαίνεις στον ύπνο σου, μας τον εύχομαι ε, σε όλους μας. Όταν θα έρθει η ώρα να φύγουμε από αυτή τη ζωή, να φύγουμε ανώδυνα. Ε, μου είπε ότι η μητέρα της από τον καιρό που αυτή ήταν μικρή ε, τη χρησιμοποιούσε σαν κολλητή της και σαν συμβουλάτορα της Σας είπα ότι ε, η αφορμή για να επικοινωνήσει μαζί μου ήταν το podcast για τη συναισθηματική αιμομιξία Και το επόμενο podcast που είχε γίνει με παραδείγματα συναισθηματικής αιμομιξίας η κοπέλα αυτή είχε κάνει θεραπεία στο παρελθόν και συγκεκριμένα είχε κάνει θεραπεία σε μένα όσο ακόμη είχα το γραφείο και είχα μου δουλέψει τότε πάρα πολύ το κομμάτι του να απεξαρτηθεί από τη μάνα τη. Τότε ήταν ακόμη εν ζωή και ο πατέρα τη και η μητέρα τη δεν είχε κάποιο θέμα υγεία. Είχαμε κάνει αρκετό καιρό ψυχοθεραπεία προκειμένου να ενδυναμωθεί, να συνειδητοποιήσει ότι ήταν ένα γονεοποιημένο παιδί, να μπορέσει να αποκοπεί από τη μάνα της να, αποκόψει στην ουσία τον οφάλιο λόρο που τη συνέδεε με τη μάνα της και να δουλέψει με τον εαυτό της. Και τότε ήταν γύρω στα 27-28 έτη όταν έκανε την ψυχοθεραπεία και δύο χρόνια μετά με είχε ενημερώσει κιόλας ότι ήταν πολύ καλύτερα μετά που τελείωσε η θεραπεία, ότι είχε παντρευτεί και πρόσφατα μου έπρεπε τηλέφωνο μου είπε ότι έχει και δύο παιδάκια. Και δηλαδή η ζωή της προχωράει. Όμως αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε πολύ μεγάλη δυσχέρεια, συναισθηματική δυσχέρεια, επειδή η μάνα της μετά τη διάγνωσή της κατέρευσε, δηλαδή μετά που της είπε ο γιατρός ότι έχεις ρε παιδί μου αυτή την αρρώστια, το πήρε κατάκαρδα και δεν, μπορεί να το, δεν μπορούσε να το διαχειριστεί και δεν μπορεί ακόμη να το διαχειριστεί και την παίρνει όλη μέρα τηλέφωνο και της λέει δεν είμαι καλά και δεν νιώθω καλά και πονάω και θα πεθάνω. Και ούτω καθεξής και μου λέει μετά που πέθανε και ο πατέρας μου τα πράγματα έγιναν ακόμη χειρότερα. Η μάνα της την παίρνει συνέχεια τηλέφωνο, τη ζητάει να πηγαίνει από το σπίτι της. Αυτή δεν μπορεί να πηγαίνει συχνά, μπορεί να πηγαίνει κάθε δεύτερη μέρα. Όταν είναι εκεί στη μάνα της η κατάσταση είναι πολύ βαριά. Δηλαδή η μάνα της κλαίει, παραπονιέται, ε, μεγαλοποιεί τα συμπτώματα της. Ενώ μεταξύ είναι πολύ έτσι ξεκάθαρο ότι υπάρχει χειριστικότητα. Δεν λέω τη διαγνώση γιατί δεν θέλω να στιγματίσω κανέναν ασθενή με αυτή τη νόσο. Γιατί γνωρίζω νεότερες γυναίκες που έχουν την ίδια νόσο και είναι χαριτωμένες, χαρούμενες. Με θάρρο και γενναιότητα αντιμετωπίζουν τόσο τη διάγνωση τους όσο και τη θεραπεία τους, όσο και τη θεραπεία της νόσου τους και ζουν μια φυσιολογική ζωή χωρίς να επιβαρύνουν τους άλλους. Η μάνα της όμως είναι ένα μεγάλο κακομαθημένο μωρό η οποία βρήκε ευκαιρία με τη διάγνωση της να αρχίσει να χειρίζεται την κόρη της και η οποία χρησιμοποιεί και το πένθος, το γεγονός ότι έμεινε χείρα, πάλι με έναν τρόπο χειριστικό. Και μου λέει, νιώθω πάρα πολύ άσχημα γιατί είναι άρρωστη η μάνα μου και εγώ θυμώνω μαζί της, νιώθω πάρα πολύ άσχημα γιατί πενθεί η μάνα μου που πέθανε ο πατέρα μου και εγώ θυμώνω μαζί τη. Τη εξήγησα ότι το πένθο διαρκεί για ένα ΑΒ χρονικό διάστημα. Όταν ήμουν αφιτήτρια στο Πανεπιστήμιο, μα έλεγαν ότι το πένθο διαρκεί τρει με έξι μήνε. Και ότι εάν μετά του έξι μήνε συνεχίζει κάποιο να έχει πένθο, τότε μιλούμε για διάγνωση κατάθλιψη που προήλθε από το πένθο. Σήμερα έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Οι καινούργιε οδηγίε λένε ότι το πένθο μπορεί να διαρκέσει μέχρι και 18 μήνε, δηλαδή σχεδόν δύο χρόνια μετά την απώλεια. Και ότι εάν ο άνθρωπο που πενθεί δεν επιτρέπει τον εαυτό του να βιώσει το πένθο αυθεντικά ώστε να το ξεπεράσει, μπορεί να καταλήξει να έχει περιπλεγμένο πένθο, το οποίο είναι διαφορετική διάγνωση από την κατάθλιψη. Περιπλεγμένο πένθο σημαίνει ένα άνθρωπο ο οποίο ενώ πονάει, ενώ θλίβεται δεν εκφράζει τον πόνο με αυθεντικότητα, δεν αφήνει τον εαυτό του να κλάψει, δεν αφήνει τον εαυτό του να στεναχωρηθεί. Μπορεί όμως να κλαίγεται ενώ δεν κλαίει. Μπορεί να είναι χειριστικός ενώ δεν αναλαμβάνει το βάρος και την ευθύνη του πένθους και έτσι να μιλάμε για μια περιπλεγμένη κατάσταση πένθους. Φυσικά δεν σημαίνει ότι όσοι άνθρωποι καταλήγουν στο περιπλεγμένο πένθος ότι το κάνουν λόγω χειριστικότητας. Μπορεί κάποιος να καταλήξει σε περιπλεγμένο πένθος λόγω συνθήκων, για παράδειγμα, θα πω μια προσωπική μου εμπειρία τώρα όταν το 2006 χάσαμε άδικα από ένα δολοφονικό αυτοκινητικό δυστύχημα τη ξαδερφούλα μου, τη Ραφαέλα, τότε σε ηλικία 13 χρονών. Του Άγια Νιού το 2006 το Γενάρη. Εγώ κατέληξα να έχω περιπλεγμένο πένθος, γιατί η έγνοια μου τότε ήταν να φροντίσω τα παιδιά μου, γιατί είχαμε πολύ στενή σχέση με το μωρό που έφυγε, να φροντίσω να είμαι όσο το δυνατόν πιο χρήσιμη στο θείο μου και στη θεία μου που πενθούσαν και στα ξαδέρφια μου και έτσι αναλαμβάνοντας δράση να παρηγορώ τους άλλους, δεν έδωσα στον εαυτό μου τον απαραίτητο χρόνο και την απαραίτητη ενέργεια ώστε να πενθήσω και κατέληξα να έχω περιπλεγμένο πένθος, το οποίο μετά λεπόρησε αρκετό καιρό. Ε, νομίζω ότι δεν ήταν λόγω χειριστικότητα στη δική μου την περίπτωση που δεν πέμφθησα, ήταν λόγω του ότι είχα αναλάβει να φροντίσω του άλλου και επίση είχα και πάρα πολλή δουλειά και είχα και πάρα πολλέ ανάγκε να δουλεύω τότε με τα παιδιά μικρά, μονογονιό κλπ. Οπότε δεν έδωσα στον εαυτό μου την ευκαιρία να πενθήσει χωρί να το αντιληφθώ. Δεν το πήρα καν είδηση ότι δεν είχα πενθήσει ουσιαστικά, γιατί ήταν τόσε πολλέ υποχρεώσει και έτρεχαν τόσο πολύ τα γεγονότα. Δεν κάνω κανένα παράπονο αυτή τη στιγμή. Εξηγώ όμω ότι σε όλου μπορεί να συμβεί να έχουν περιπλεγμένο πένθο. Δεν σημαίνει όμω ότι όποιο έχει περιπλεγμένο πένθο το έχει πάθει λόγω χειριστικότητα. Όμω μπορεί και μία τύπησα, σαν τη μάνα τη κοπέλα, να μπει σε περιπλεγμένο πένθο ή να προσποιείται ότι έχει περιπλεγμένο πένθο, λόγω χειριστικότητα. Και τη εξήγησα έτσι απλά και σταράτα, ότι η κόρη μου άστη. Χαρά στο πράγμα η διάγνωση που έχει, εφόσον δεν είναι ασθένεια που απειλεί τη ζωή τη, να παίρνει τα φάρμακά τη, να πηγαίνει στο γιατρό τη, να κάνει τι ασκήσει που τη έχει δείξει ο φυσιοθεραπευτή. Και επίση πέθανε ο άντρα τη. Δεν είναι ούτε η πρώτη, ούτε η τελευταία που πέθανε ο άντρα τη, ούτε η πρώτη, ούτε η τελευταία που τη χώρισε ο άντρα τη, ούτε ο πρώτο, ούτε ο τελευταίο άντρα που πέθανε η γυναίκα του, ούτε ο πρώτο, ούτε ο τελευταίο άντρα που το χώρισε η γυναίκα του. Shit happens. Life happens. Και πες της αν έχει τόσα πολλά προβλήματα και θέλει οπωσδήποτε συμπαράσταση, να την πάει σε ένα ψυχολόγο. Ευτυχώ εγώ δεν βλέπω κόσμο πλέον. Δεν θα ήθελα να την αναλάβω τέτοια θεραπευόμενη. Ε, γιατί οι άνθρωποι με χειριστική προσωπικότητα, οι άνθρωποι κλαμμένοι και χειριστικοί, είναι οι χειρότεροι ε, υποψήφοι θεραπευόμενοι ενό ψυχολόγου. Το πιο πιθανό να προσπαθήσουν με όλες τους τις δυνάμεις και όλες τους τις δεν ξέρω γιατί τι, τις μπου, τις διεξόδους που έχουν να χειριστούν για το ψυχολόγο. Ε, η γνώμη μου είναι ότι η μαμά της κοπέλας αυτής με βάση και όσα γνωρίζω από τη θεραπεία που είχαμε πριν. 13 χρόνια που θα ήταν, είναι ένα άνθρωπο με ένα αρκετό στυλ προσωπικότητα, μια γυναίκα με μεγάλο διακοιωματισμό, η οποία καταχράστηκε την παιδική ηλικία του παιδιού τη, δεν άφησε το παιδί τη να βιώσει ξέχνια στην παιδική ηλικία, το επιφόρτωνε με τα δικά τη προβλήματα, πολύ μέρα έκλεγε και κλεγόταν για τα προβλήματά τη και επιβάρυνε ψυχικά και συναισθηματικά την κόρη της και αν η κόρη της δεν έκανε θεραπεία πολύ πιθανό να μην μπορούσε να προχωρήσει και με τη ζωή της, να μην μπορούσε να ασχοληθεί με την καριέρα της, με τον εαυτό της, με τη δημιουργία οικογένειας και ούτω καθεξής. Χωρίς να σημαίνει ότι όποιος δεν έχει οικογένεια δεν έχει προχωρήσει στη ζωή του, δηλαδή έτσι για να μην μπερδευόμαστε και να μην μεταφέρουμε άθελά μας κοινωνικά στερεότυπα. Λοιπόν, εάν ένας άνθρωπος είναι χειριστικός, και άρρωστος να είναι πάλι θα αντιδρά με χειριστικότητα. Και επένθος να έχει πάλι θα αντιδρά με χειριστικότητα. Η περίπτωση της κοπέλας αυτής και της μάνας της είναι η περίπτωση μίας μάνας με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας και μίας κόρης γονεοποιημένης η οποία μέσα από τη ψυχοθεραπεία κατάφερε να απεξαρτηθεί από τη γονεοποίηση και ζήτησε και καλά έκανε βοήθεια από τη θεραπεύτρια της για να αντιμετωπίσει το νέο κρούσμα χειριστικότητα, την ευκαιρία που βρήκε η μάνα τη δηλαδή με τη διάγνωση και με το θάνατο του πατέρα τη να ξαναμπεί μέσα στη ζωή τη δυναμικά και να αιτείται προσοχή και σημασία. Και με χειριστικό τρόπο να τη κάνει επίκληση στο συνέστημα, ώστε να ασχολείται η κόρη τη μαζί τη και να μην ασχολείται με τον εαυτό τη, με τη δουλειά τη, με τα παιδιά τη, με τον άντρα τη, με την προσωπική τη ζωή, να μην την αφήνει να ζήσει. Όμω, όπω σα είπα και προηγουμένω, χειριστικό μπορεί να είναι και ένα συνεξαρτώμενο άνθρωπο. Η μαμά τη κοπέλα αυτή, κατά πάσα πιθανότητα, έχει ένα τύπο προσωπικότητα. Αυτή ήταν η γνώμη μου έκτοτε και μετά από τα καινούρια μαντάτα που έμαθα, είναι ακόμη πιο σίγουρη η γνώμη μου. Έχω παρατηρήσει όμως και ανθρώπου με συνεξαρτητικό στυλ προσωπικότητα, ανθρώπου δηλαδή οι οποίοι πέρασαν μεγάλο μέρος τη ζωή τους να είναι υποταγμένοι σε έναν κακοπιτικό σύντροφο ή σε μια κακοπιτική σύντροφο, όταν βιώνουν πένθο, μετά που θα πεθάνει ο ναρκισό, ο ναρκιστή, τον οποίο ήταν συνεξαρτώμενοι, να καταλήγουν να λειτουργούν χειριστικά ω προ του ανθρώπου οι οποίοι βρίσκονται στο περιβάλλον του. Και μου έρχεται τώρα στο μυαλό μία άλλη ιστορία από το γραφείο μία σκοπέλας η οποία είχε να διαχειριστεί τον πατέρα της, ο οποίο πατέρα τη έμεινε χείρο σε μία ηλικία γύρω στα 65 χρόνια. Πέθανε η μάνα της. Η μάνα της είχε πεθάνει μετά από μια επέμβαση που είχε κάνει η οποία επέμβαση είχε επιπλοκές και είχε μια έτσι ταλαιπωρία υγείας η οποία κράτησε μερικούς μήνες και μετά κατέληξε η γυναίκα δηλαδή δεν ήταν μακρόχρονη ασθένεια όπως καρκίνος που να ταλαιπωρηθεί πολύ καιρό και να έχει και το χρόνο ο άνδρας της να διαχειριστεί το γεγονός ότι η γυναίκα μου θα φύγει και ε, θα τη χάσω η γυναίκα αυτή η οποία πέθανε ήταν μια γυναίκα με ένα στυλ προσωπικότητας. Ήταν μια γυναίκα η οποία καταδυνάστευε και την κόρη της και τον άνδρα τη. Άπειρα περιστατικά, απειρου κάλλους μου είχε διηγηθεί η θεραπευόμενη αυτή. Θα το ξαναπώ και σε αυτό το βίντεο. Ότι δεν βρίσκει τόσο συχνά γυναίκε ναρκισίστριε όσο άνδρες, αλλά άμα βρει γυναίκε ναρκισίστριε, έχει πιάσει το δέκατο καλό που λένε not οι ναρκισίστριες γυναίκες που έχω γνωρίσει είναι αδίσταχτες. Είτε έχω γνωρίσει προσωπικώς, είτε έχω γνωρίσει μέσα από τη δουλειά μου. Αδίσταχτες. Και είναι και εξαιρετικά χειριστικές. Πολύ χειριστικές. Και χρησιμοποιούν και τα θέλγητρα τους και τη γλυκύτητα που μπορεί να αποδίδει κάποιος τη γυναική αφήση. Και είναι επικίνδυνες πολύ. Προσοχή πολύ από τις γυναίκες ναρκισίστερες και από τους άντρες ναρκισιστές φυσικά. Γενικώ Προσοχή από τους ναρκισσούς. Προσοχή. Λοιπόν, ήταν ναρκισίστρια η μάνα της, πέθανε η μάνα της, ο πατέρας της όλο αυτό τον καιρό ήταν ο διευκολυντής της μάνας της, ο enabler της μάνας της δηλαδή, σαφώς εξαρτώμένο τη μάνα τη, δεν τολμούσε να σηκώσει κεφάλι, ό,τι του λέγε η γυναίκα του έκανε, ό,τι τον διέταζε έπρατε, όταν κατά καιρού η κόρη του, η θεραπευόμενη μου, είχε ζητήσει τη συμπαράσταση του ή τον είχε ρωτήσει «εσύ μπαμπά, το θυμάσαι ότι εγώ δεν είπα αυτό που λέει η μαμά, ότι είπα, την έβγαζε τρελή». Συμφωνούσε πάντα με τη μάνα της, δηλαδή δεν την έριχνε τη γυναίκα του. Ξαναλέω, η συνεξάρτηση είναι βλαβερή και για τον ίδιο το συνεξαρτόμενο και για τους ανθρώπους που συνδέονται μαζί του. Και όταν πέθανε η γυναίκα του, ο άνθρωπος αυτός έγινε εξαιρετικά χειριστικός και κλαμμένος προς την κόρη του. Ζητούσε συνέχεια από την κόρη του να τον παρηγορήσει, πήγαινε και καθόταν με τις ώρες στο σπίτι της κόρης του, ενώ η κοπέλα είχε και μικρά μωρά, είχε και δουλειέ και δεν είχε χρόνο να προλάβει τα δικά της Πόσο μάλλον να τον ακούει να κάθεται και να λέει με τις ώρες και η γυναίκα μου Και έχω χάσει τον ανθρωπό μου και τον άνθρωπο της ζωής Και η μάνα σου ήταν σπουδαία και η μάνα σου ήταν έτσι Κόντεψε να την τρελάνει και του λέγε πήγαινε βρε μπαμπά να βρεις τους φίλους σου Μα δεν έχω φίλους ή φίλη μου ή, ή ο άνθρωπός μου ήταν Οι φίλοι μου οι, οι, ο ανθρωπος μου ηταν η μανα σου Και τώρα που χάσα τη μάνα σου δεν έχω κανένα Ή του λέγε πήγαινε ρε παιδί μου στο χωριό σου Αυτός ήταν από χωριό και σου στην πόλη Πήγαινε στο χωριό σου να βρεις τους συγγενείς σου Δεν υπάρχει κανένα, έχασα τη γυναίκα μου, είμαι μόνος μου Του λέγε πήγαινε στο καφενείο να πεις ένα καφέ Δεν είναι σωστό, ένα σωστό σκύρος, δεν πηγαίνει στο καφενείο. Και την είχε κατά... την κοπέλα. Δεν άντεχε το πένθος του, δεν άντεχε ο συνεξαρτώμενος που είχε χάσει το δυνάστη του, τη δυνάστρια του αν έτσι βγαίνει στο θηλυκό. Και έπρεπε να τον παρηγορεί η κακομήρα η κόρη του, με φουλ χειριστικότητα. Η κοπέλα στο τέλος κατέληξε να γεμίσει φλίκτενες, δηλαδή αντέδρασε το δέρμα της. Είχε πάει στο δερματολόγο ο οποίος της είπε κάτι ψυχολογικό έχεις γιατί δεν βλέπω κάτι δερματικό Της είχε πει μάλιστα για έναν όρο δέρμα που κλαίει, crying skin της είχε πει Όταν είχε έρθει την πρώτη φορά μου λέει έχω crying skin Της λέω τι είναι αυτό, μου λέει δέρμα που κλαίει, της λέω τι εννοεί. Ε μου είπε ο δερματολόγος ότι οι φλίχτενες που έχω, οι φλίχτενε είναι εξανθήματα στο σώμα ότι δεν είναι κάποια μόλυνση, δεν φαίνεται να είναι κάποια αλλεργία, ότι λέει είναι μια ψυχοσωματική αντίδραση. Το, δε, το σώμα μου δηλαδή δεν αντέχει τη ψυχολογική πίεση και έχω βγάλει αυτά τα σπυριά. Εν τω μεταξύ πολλοί κόσμος ε, μπορεί όταν πιέζεται να βγάζει εξέματα ή το ένα ή το άλλο. Αυτό έχει συμβεί πρωτού εγώ διαγνωστώ με, τη, με το αυτοφλεγμονώδες δερματικό νόσημα, το, το Λίχεν Πλάνους, το οποίο όντω όταν δεν είσαι καλά ψυχικά γεμίζει εξανθήματα, δεν είναι φλήχτενε ακριβώ, είναι άλλου είδου βλάβε. Αλλά με αφορμή αυτό ξεκινήσαμε ψυχοθεραπεία και μέσα από την ανάλυση και μέσα από τη θεραπεία φτάσαμε στο συμπέρασμα ότι η μητέρα τη ήταν ένα κακοποιητικό άνθρωπο, η οποία κακοποιούσε και την ίδια και τον πατέρα τη. Ο πατέρα τη όμω δεν προσλάμβανε ω κακοποίηση το πώ λειτουργούσε μαζί του η γυναικούλα του και όταν πέθανε η γυναικούλα του. Έγινε χειριστικό και κλαμμένο ω προ την κόρη του. Και εγώ τότε τη είχα συστήσει να τον αφήσει. Να τον αφήσει μόνο του. Δηλαδή να του πει μπαμπά, να του βάλει όρια. Να του πει: Δεν μπορώ να έρχεσαι εδώ κάθε μέρα. Θέλω να με παίρνει τηλέφωνο πριν να έρχεσαι. Να σου πω αν έχω χρόνο. Να σου πω από ποια ώρα μέχρι ποια ώρα έχω χρόνο. Και τι υπόλοιπε ώρε να πα σε ένα ψυχολόγο να μιλήσει. Τότε τη είχα δώσει και το τηλέφωνο ενό πολύ καλού ψυχιάτρου. Και αν, αν, θυμάμαι καλά, είχε πάρει αντικαταθλιπτικά μετά αυτό και ήταν κάπω καλύτερα. Τη είχα δώσει και ενό ψυχολόγου, δεν είχε πάει στο ψυχολόγο, είχε πάει στο ψυχίατρο πατέρα τη. Και γενικότερα όλη η δουλειά που είχαμε κάνει είχε να κάνει με το ότι δεν σημαίνει ότι επειδή ο άλλο κλαίει και κλαίγεται και είναι χειριστικό, εμεί θα τον αντέξουμε επειδή έχει πένθο αυτό ο καημένο ή επειδή είναι άρρωστο αυτό ο καημένο. Έτσι σήμερα σα κάνω αυτό το βίντεο για να ξεκαθαρίσουμε την επίκληση στο συνέστημα, την πρόκληση ενοχής και τη χειριστικότητα ανθρώπων μεγαλύτερων σε ηλικία, ενηλίκων ανθρώπων, που δεν είναι παιδιά ώστε να δικαιολογείται να είναι χειριστική, η οποία γίνεται δύσκολο να τη διαχειριστεί όταν συνοδεύεται με μια ασθένεια ή όταν συνοδεύεται με, με μια συνθήκη δύσκολη όπως είναι το πένθος. Θα το πω ξανά και ξανά και ξανά, μερικά θέματα όπως ο ναρκισισμός, ο οικοκεντρισμός, ο δικαιωματισμός, η δικαιωματικότητα, η αλαζονία, η χειριστικότητα είναι χαρακτηριστικά προσωπικότητα και όχι θέματα ψυχικής υγείας. Ένας άνθρωπος με υγιή προσωπικότητα, ένας καλοήθης άνθρωπος ο οποίος αναλαμβάνει την ευθύνη του αυτού του, έχει πνευματικότητα και αντιλαμβάνεται ότι αυτό το πρόβλημα με απασχολεί με ένα πρέπει να το λύσω μόνος μου και όχι να πάω να επιβαρύνω τους άλλους, θα αντιμετωπίσει με αξιοπρέπεια, με λεβεντιά και φιλότιμο και μια ασθένεια και τη διάγνωση μιας ασθένειας και το πένθος και μια ψυχική διαταραχή και δεν θα επιβαρύνει τους άλλους. Ένας άνθρωπος χειριστικός ενθουσιάζεται να έχει ασθένεια ή να έχει πένθος γιατί τότε χρησιμοποιεί τα λεγόμενα δευτερογενή ωφέλη της ασθένειας. Η έκφραση δευτερογενή ωφέλη της ασθένειας είναι ένας ιατρικός όρος που αναφέρεται στις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες ασθενείς με διάφορες ασθένειες σωματικές παρόλο που λάμβαναν την κατάλληλη θεραπεία δεν βελτιώνονταν. Και τότε οι γιατροί και οι ερευνητέ τη ιατρική επιστήμη και των σωματικών διαταραχών, των σωματικών ασθενειών, κατέληξαν στον όρο δευτερογενή ωφέλη τη ασθένεια. Ότι δηλαδή για κάποιου συμφέρει περισσότερο να είναι άρρωστοι, γιατί έτσι θα μπορούν να είναι χειριστικοί και γι' αυτό αντιστέκονται στη θεραπεία του, προκειμένου να χρησιμοποιούν την ασθένειά του ω ένα μέσο για να χειραγωγούν του άλλου και να κάνουν επίκληση στο συνέστημα. Ένα άνθρωπο ο οποίο αναλαμβάνει την ευθύνη του εαυτού του, ακόμη και όταν είναι ασθενή, ακόμη και όταν πενθεί, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μα και να μην μα επιβαρύνει. Ένα άνθρωπο ο οποίο είναι ψυχοσυναισθηματικά ανώριμο, είναι παρτάκια, είναι χειριστικό, θα χρησιμοποιήσει και την ασθένεια και το πένθο για να μας επιβαρύνει και να τραβήξει την ενέργεια μας και την προσοχή μας, να ρουφήξει την ενέργειά μας και να τραβήξει την προσοχή μας. Προσοχή! Θα χαρώ στα σχόλια να διαβάσω εάν κάποιοι από εσάς έχετε αντιμετωπίσει παρόμοια ζητήματα με μεγαλύτερους ανθρώπους σε ηλικία ίσως τους γονείς σας ή και ιστορίες επιτυχίας για το πώς το αντιμετωπίσατε επιτυχώς. Αυτό που θα πω κλείνοντα είναι ότι ο χειριστικός ψάχνει να σε χειριστεί, ψάχνει να του δώσει σημασία, ψάχνει να ασχοληθεί μαζί του, αλλά δεν γίνεται καλά όταν του δίνεις σημασία και όταν ασχολείσαι μαζί του θα συνεχίσει να μην είναι καλά και θα συνεχίσει να αιτείται σημασία και προσοχή, γιατί δεν τον ενδιαφέρει το χειριστικό άνθρωπο να γίνει καλά, τον ενδιαφέρει να ασχολούνται οι άλλοι μαζί του. Και επιτέλου ο καθένα από εμά να αναλάβει την ευθύνη του εαυτού του. Και χειριστική μπορεί να είναι ενήλικε από 26 και πάνω, 28 και πάνω. Απλώ σήμερα τα δύο περιστατικά για τα οποία μιλήσαμε έχουν να κάνουν με ανθρώπου σε μεγαλύτερη ηλικία. Μπορεί και ένα 30χρονο και μια 30χρονη και ένα 40χρονο δεν είναι χειριστικό, όχι απαραίτητο η πιο μεγάλη. Φιλιά, καλή δύναμη όσοι γύρω κομμάτε. Καλή δύναμη. Ζωή να έχετε οι φροντιστές και προστατέψτε τον εαυτό σας για να μην πάθετε burnout, να μην καταρρεύσετε, να μην εξαντληθείτε ψυχικά και συναισθηματικά. Φροντίστε τον πολύτιμο εαυτό σα. Και δεν είναι έλλειψη αγάπη προ αυτού που φροντίζουμε το να μην υποκύπτουμε στη χειριστικότητα, είναι ένδειξη συναισθηματική οριμότητα και σοβαρότητα. Να είμαστε σοβαροί, να μην μα κοροϊδεύει ο κάθε κακομαθημένο, είτε είναι γονιό μα, είτε είναι οτιδήποτε άλλο.